Θησαυρός των αγαθών και ζωής κορυφών, ευθέ και σκύνος ημίν και καθάρας μας επάσχησιν και σώσε δεκρέ των σκάθημών. Διαβάζει έναν Απόστολο η Εκκλησία μας, σήμερα μάλλον, και μας προτρέπει να κάνουμε υπακοή σε εκείνους που κρατάνε το πηδάλιο της Εκκλησίας, δηλαδή στους ποιμένες της Εκκλησίας. Πείθεστε και υπήκετε της Ηγουμένης. Αυτό το, τη συμβουλή τη δίνει ο Απόστολος Παύλος σε μια περίοδο που η Εκκλησία ήταν βουτυγμένη στα αίματα. Βουτυγμένη στα αίματα. Και ο λόγος του κηρύγματος ποτιζότανε με το αίμα Αποστόλων και Αγίων. Όμως, αν σήμερα δεν έχουμε αυτή τη μορφή διωγμών και δεν βλέπουμε και αίματα, καλώς στο παλικάρι, έχουμε αφανώς ποιμένες της Εκκλησίας που χύνουν το αίμα τους μυστικά και θόρυβα. Μυστικά και θόρυβα. Ο Άγιος Παΐσιος ήταν ποιμένας εκκλησίας. Ο Άγιος Πορφύριος ποιμένας εκκλησίας. Δεν έχυναν το αίμα τους στους δρόμους και κάτω από διωγμούς, αλλά στο κελάκι τους με την αυστηρή νηστεία, μια γρυπνία και την προσευχή. Αυτά απαιτούν οπωσδήποτε θυσία. Οπότε η Εκκλησία δεν πάβει να έχει αυτούς που προσφέρουν το σώμα τους θυσία στο Θεό. Θυσία το Θεό. Ο Άγιος Σπυρίδωνας, ο Άγιος Νικόλαος, ο σημερινός εορταζόμενος Άγιος, δεν απήχε καθόλου από ως προς το βίο που ζούσε από τη ζωή των Αγίων Αποστόλων. Ήτανε ακριβές αντίγραφο των Αγίων Αποστόλων. Ακριβές αντίγραφο. Καταγράφει εδώ ο συνεξαριστής ότι νύστευε μέχρι σέματος από μωρό παιδί. Έτσι δεν είναι. Δεν ακούμπαγε το στόμα του Τετάρτη και Παρασκευή στο στήθος της μάνας του. Όταν ήταν βράχος και έπινε γάλα. Δεν άπλωνε να ρουφήξει γάλα από τη θηλή της μάνας. Ήταν νηστευτής, εγκρατευτής, μιμητής των Αγίων Αποστόλων. Μιμητής των Αγίων Αποστόλων. Δεν είναι δυνατόν ούτε στα χαρτιά που γράφονται οι βίοι των Αγίων, αλλά ούτε και στη γλώσσα να περιγράψει αυτά που γράφουν τα χαρτιά και που έχουν ζήσει οι Άγιοι. Μην το φέρουμε στο λογισμό μας αυτό το πράγμα, ότι είναι δυνατόν αυτό να γίνει. Απλώς από το ποτήρι της ζωής τους, από αυτό που χύνεται έξω και από αυτό που χύνεται έξω, πολύ λίγο μπορούμε να περιγράψουμε. Πολύ λίγο. Λέει, τους αγώνας και τα κατορθώματα, ρωτάει ο ημερογράφος της Εκκλησίας, τους αγώνας και τα κατορθώματα ημών, τι διηγήσετε, ποιος θα μπορεί.
άνθρωπος να τα περιγράψει. Αν είναι δυνατόν αυτό που μια καρδιά έχει μέσα να το βγάλει έξω να το περιγράψει. Δεν είναι δυνατόν. Τους παλμούς της καρδιάς, τις προθέσεις της καρδιάς, τον έρωτα της καρδιάς που κλείνει στο ερωτευμένο Χριστό η καρδιά, δεν περιγράφονται σε καμιά περίπτωση. Και ο Άγιος μας, επειδή τα διέθετε όλα εκείνα που αναφέραμε, ήταν γενναιόδωρος έφορος της χάρητης του Χριστού. Γενναιόδωρος έφορος της χάρητης του Χριστού. Έφορος είναι εκείνος που συγκεντρώνει τις αγαθοργίες του Θεού και τις κορπίζει από τη γενναιοδωρία του. Άλλωστε, παίρνουν οι Άγιοι όχι για τον εαυτό τους, αλλά μόνο για μας. Μόνο για μας. Ο Άγιος Νικόλαος, μετά από ατεχνία των γονέων, ήρθε στον κόσμο. Υποβλήθηκαν και γονείς στο αγώνισμα της προσευχής για να τον φέρουν στον κόσμο. Τι να πω τώρα, μου δένεται η γλώσσα, λιγνά μου δένεται η γλώσσα, όταν μιλάω για τέτοια πράγματα, γιατί αυτή ήταν αετή, κάνανε πτήση δια της προσευχής στον ουρανό και εισέδιαν μέσα στα απόλυτες Αγίας Τριάδος και πέραν από εκεί. Τι να πούμε να περιγράψουμε, δεν είναι δυνατόν. Είπα ότι από μικρός είχε τα γνωρίσματα καθαρά ότι θα διέπρεπε στην αγιοσύνη, θα ήθελε σε ύψος αγιοσύνης όταν μεγάλωνε ο Άγιος Νικόλαος. Τον από νεαρά ηλικία τον χειροτώνησε ο θείος του, πρεσβύτερο, πολύ νεαρά ηλικία τον χειροτώνησε πρεσβύτερο. Και διδάχθηκε από το θείο του τα Ιερά Γράμματα. Δεν διδάσκονται από μία ενάρια τους τα Ιερά Γράμματα. Να κάνω σχόλιο, αν υπήρχε αρετή στον διδάσκοντα, θα υπήρχε φυτοζωία στην αίθουσα, αυτή στην εκκλησία μέσα. Με το ζώο να μαζευόμαστε που μαζευόμαστε. Ο Θεός μαζεύει όλους εσάς. Μία από τις βασικότερες αρετές που οι χριστιανοί ορθόδοξοι, μιλάω έξω από τα πρόσωπα, τα δικά μας, ο καθένας μόνος του θα βγάλει τα συμπεράσματα. Όμως, έξω από το πρόσωπο μιλάω τώρα. Μία από τις αρετές, βασική προϋπόθεση για να εισπράξει η Θεία Χάρη, ήταν η φιλανθρωπία του Αγίου. Δεν δίνεις, δεν παίρνεις. Δεν σπέρνεις, δεν θερίζεις. Τελείωσε. Ο φιδωμένος πύρον, φιδωμένος και θερίσει. Εκείνος που σπέρνει με τσιγκουνιά θα πάρει. Εκείνος που ακούει το χέρι και σπέρνει πλούσια, πλούσια θα εισπάρξει. Ο Άγιος εφόρου ζωής ήταν ελεήμων. Ικτήρμων και ελεήμων ο Κύριος. Μακρόθυμος και πολυέλεος. Από εκεί αντλούσα, από το Κυρίου, τις αποθήκες της Θείας Χάριτος, ο Άγιος Νικόλαος. Παραδειγματικά είναι τα γεγονότα που συνέβησαν στην εποχή του Αγίου.
Ο βιογράφος αναφέρει ότι τρεις κοπέλες αδελφές έσωσε από την πορνεία που εξωθούσε ο πατέρας, γιατί δεν είχε χρήματα να βγάλει πέρα στην οικογένεια και να παντρέψει τα κορίτσια του. Και σε κάθε μία έριγνε και από ένα πουγγί. Ώσπου συνελήφθη από τον πατέρα, και το σημαντικό είναι ότι ο Άγιος του είπε, όσο ζω και υπάρχω, θα έχεις μούγκα στο στόμα σου. Θα το βουλώσεις, δεν θα πεις από πού και πώς πάντρεψες τα κορίτσια σου. Όταν φύγω, είσαι ελεύθερος αυτό να το κάνεις. Γιατί και ο Κύριος το ίδιο έκανε. Έκανε καθοδηγίες και έλεγε, αν μην πεις ότι τους έκανα καλά, εγώ, ο Κύριος, και ήταν λαός γύρω-γύρω. Τις πάντρεψε τις κοπέλες. Τάκι, οι Άγιοι δέρνουνε. Όχι. Αδύνατο. το Τάκι ρωτάω που είναι αυθόρμητος, γι' αυτό το είπα. Ελεύθερα. Ελεύθερα κι εγώ. Μαζί το δικαίωμα ο Άγιος. Ξέρω τι θα πείτε, ξέρω. Ναι, έζησε σε μια εποχή μεγάλης αναταράχης. Την εποχή του Αρίου. Και για να λυθεί το θέμα ξέρουμε ότι έγινε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, 325. Με στη Σύνοδο οι Άγιοι Πατέρες και ο Άγιος Νικόλαος μαζί. Τι έκανε, τι ξέρεις, ε? Χαστούκησε τον Άριο. Το άπλωσε το γέρι τα καλά. Του το έπρεξε το στόμα, όπως θα ακούς. Αγίασε το χέρι του όμως. Α, το λέει ο Τάκης. Άλλος Άγιος δεν έχει χάσει. Λέει ο Άγιος Χρυσόστομος. Μα τα λες αντιφατικά τώρα. Προηγουμένως είπες ότι οι Άγιοι δεν δέρνουν. Ποτέ. Τώρα δεν είπες ποτέ. Αδύνατο. Μια εξαίρεση. Α, εξαίρεση. Υπάρχει μια εξαίρεση. Ξέρεις τον κανόνα. Λοιπόν. Ήταν και Άγιος Σπυρίδων μέσα. Ναι, μέσα ήταν, μέσα. Τον εμαγκώνει όμως ο Κωνσταντίνος. Α, ναι. Το τιμωρεί. Στη φυλακή. Ναι, το τιμωρεί. Δέσμιος. Παύλος δέσμιος Ιησού Χριστού. Τα γνάρια του Αγίου Αποστόλου. Τι έγινε από το κράτορα μέσα, θα το έκανε εσύ, ήρθε και αυτό, θα το έδωρε. Ανίσμα. Μπροστά στον αυτοκράτορο, το κατάλαβε τι γίνεται. Αλλά αν μια σέβεσαι τον αυτοκράτορα μπροστά στον Κύριο, τι πρέπει να γίνει. Όταν ο Άριος και λέει ότι δεν είναι Θεός ο Κύριος, θες παραπάνω από εκείνο. Άρα η σωτηρία του ανθρώπου στο κενό είναι. Ο άνθρωπος δεν σώζεται, σημαίνει. Αυτό σημαίνει αίρεση του Άριου. Τον κλείσανε στη φυλακή. Ό,τι έγινε με τον πάνω στη Μακεδονία, Φιλίππους, ο Παύλος ήταν. Ναι, ο Παύλος ήταν. Και ποιος άλλος, και ο Σίλας. Στη φυλακή μέσα. Πάει ο Άγγελος, το σκουντάει. Άντε, σηκωθείτε, πάμε. Βγήκανε έξω και έξω και νομίζανε ότι βλέπαν όνειρο οι Άγιοι Απόστολοι οι δύο από τη φυλακή. Και εδώ στη φυλακή μέσα πάει ο Κύριος ο ίδιος, Τώρα και η Παναγία, μαμά και γιος, γιατί βέβαια προσβαλόταν ο γιος της. Πώς θα το κάνω εκείνο το πράγμα, το κατάλαβε Στάκη. Ο γιος. Και του δίνουν ένα αιμοφόριο του Αγίου, τον δίνουνε, και ένα Ευαγγέλιο. Η Παναγία λέει, εγώ δεν το θυμάμαι ακριβώς. Συμπλήρωσε, καλά κάνεις. Επιβάλλεται. Και το δίσανε. Και το πρωί πήγαν και το βρήκανε να μελετάει το Ευαγγέλιο. Μου γάθηκε ο αυτοκράτορας, έξω γρήγορα. Αμέσως έξω. Ορθοτομούσε το λόγο της αληθείας ο Άγιος Νικόλαος. Το κατάλαβες? Ναι, κατάλαβες. Δηλαδή, δίδασκε τρανός, ξέρεις τι σημαίνει τρανός,
Ναι, τρανός, κάπου λέει και τον Βασίλειο, ότι τρανός έδιδασε. Δηλαδή, καθαρά, ολοκάθαρα την αλήθεια. Αυτό σημαίνει τρανός. Τρανός ο λόγος του. Λοιπόν, βγήκε ο Άγιος από την φυλακή. Χάριτη Θεία με τη δύναμη του Θεού. Άγιος ήταν. Δηλαδή τώρα ο Άγιος γεννήθηκε κατευθείαν Άγιος. Τι? Γεννήθηκε κατευθείαν Άγιος. Γεννήθηκε. Ναι. Θα κάνεις την απορία. Αφού δεν θύλαζε Τετάρτη Παρασκευή. Για κάνει απορία. Έτσι, γιατί δηλαδή μια μητέρα ποτέ δεν θυλάζει το παιδί της. Απειρά δεν το θυλάζω να γίνει σαν πράγμα Νικόλαο Τετάρτη Παρασκευή. Λοιπόν, θες να ρωτήσεις κάτι πάνω σε αυτό. Άρα λέει ήτανε... Δεν υπάρχει απόλυτος προορισμός. Θα σου το εξηγήσω αυτό. Αυτό το ερώτημα που έκανες εσύ είναι σαν να λες γεννήθηκε Άγιος, είχε το Θεό, ήθελε δεν ήθελε, αγίασε. Αυτό λες εσύ τώρα. Γιατί ένα παιδάκι να μην θυλάζει Τετάρτη Παρασκευή μου κάνει εντύπωση. Δεν γίνεται χωρίς την πρόγνωση του Κυρίου, την πρόγνωση του Κυρίου. Λέει κάπου ο Δαβίδ, γραβήστε ψαλτήρι μέσα. Κύριε, με γνώριζες προτού φτιάξεις τον κόσμο. Με γνώριζες προτού φτιάξεις τον κόσμο. Όλους μας γνωρίζει. Όλους πριν φτιάξει τον κόσμο. Αλλήμον να μην ξέρει τι θα φτιάγανε όταν φτιάγανε κάτι εδώ οι μαστοράδες και από εκεί. Γνωρίζανε. Και το υλικό που θα βάζανε και τι θα φτιάγανε. Και ο Κύριος έφτιαξε ανθρώπους και προγνώριζε πριν τη δημιουργία του κόσμου πώς θα πορευθεί από τη δική του πρόθεση. Το κατάλαβες αυτό που λέω. Από το δικό του θέλω, όχι το θέλω του Θεού. Και από εκεί ενίσχυε ο Θεός. Και πέρα. Το καταλαβαίνεις καλά αυτό που λέω. Εγώ τι θα κάνω με τη δική μου αγάπη που γεννιέμαι με αρετές. Θα τις καλλιεργήσω, θα ζητήσω ψηλά βοήθεια, θα θυσιάσω τον εαυτό μου για τον Κύριο. Όλα αυτά είναι αυτά που ζητάει εκ των υστέρων ο Κύριος. Αυτά δεν υπάρχουν όταν γεννηθείς. Όλοι γεννιόμαστε με χαρίσματα και με λατώματα, όλοι οι άνθρωποι. Ένα παιδί πρέπει να θυλάζει Τετάρτη Παρασκευή. Ε? Παιδί πρέπει να θυλάζει Τετάρτη Παρασκευή. Υπάρχουν και εξαιρέσεις στους κανόνες. Πρέπει να θυλάζει, αλλά αυτός δεν ήθελε να θυλάζει. Δεν λέγαμε γιατί, δεν μπορούμε να πούμε κάτι, όχι. Δεν ερμηνεύεται. Λοιπόν, σου επαναλαμβάνω και σου λέω άλλη μια φορά. Ο Θεός, το λέει ο Δαβίδης, ο σεξής το λέει αυτό που είπα προηγουμένως. Μακρόθεν εγνοκάσμε. Μακρόθεν εγνοκάσμε. Θα σας το εξηγήσω, το καταλάβετε. Σε γνωρίζει ο Κύριος Στάκη εσένα, ναι. Πολύ καλά. Βεβαίως. Μας γνωρίζει ο Κύριος όλους. Όλους. Ναι. Όλους. Φυσικά. Αλλά όλους μας γνωρίζει από μακριά. Δηλαδή, πρωτού κάνει τον κόσμο. Αυτό θα σημαίνει το μακρόθεν. Πριν κάνει τη δημιουργία ολόκληρη, ήξερε τι θα φτιάξει. Να πω κάτι απάνω σε αυτό. Για πες. Ρωτήθηκε από το διδάσκαλό του ο Διονύσιος Σολωμός. Για πες μου, παιδί μου, λέει, πού ήσουν πριν γεννηθείς και τι το απήντησε. Ο Σολωμός που ήταν 12 χρονών πιανού. Στο δημοτικό. Το δάσκαλο ρωτήθηκε. Το δάσκαλο, λέει. Και τι απάντησε. Λέει, ήμουν στο νου του Θεού. Εκεί είμαστε όλοι. Ωραία. Από ένα παιδάκι 12 χρονών δεν το περίμενε τέτοια απάντηση ο δάσκαλος. Φωτίζει ο Θεός, φωτίζει ο Θεός. Λοιπόν, οι αρετές και η αγιοσύνη δεν είναι στατικές. Θα το εξηγήσω και το πράγμα. Δηλαδή, σου δίνω αυτό και αυτό που σου δίνω τελείωσε. Σου δίνω αυτό να το τελειοποιήσεις με τις δικές σου δυνάμεις και τη δική σου βοήθεια, τη δική σου αγάπη. Αυτή είναι η δική μας θέση απέναντι στα καλά που δίνει ο Θεός. Ο Άγιος επιβεβαίωσε αυτή την πραγματικότητα.
του έδωσε 10, τα έκανε 100. Εκεί είναι το θέμα, μην το ψάχνουμε καθόλου. Η προσπάθειά μας είναι απαραίτητη. Απαραίτητη. Έτσι λοιπόν, ο Άγιος καλλιέργησε. Γι' αυτό λέει, λέγαμε προηγουμένως, δεν ξέρω τώρα πώς θα μας πίνει ο Θεός, γιατί πίνω τον εαυτό μου τώρα εγώ και τώρα. Και θέλω αυτό που θα πω. Μας δίνει και εμείς δεν κάνουμε, δηλαδή, θέλω να πω. Στο θέμα της ελεημοσύνης, εγώ είμαι χολός, εάν όχι παράλληλος. Εάν όχι παράλληλος, είμαι χολός. Όπως τα ακούτε και δεν είναι για σχήμα λόγου. Προς Θεού. Αν συνελάμβανα ότι αυτά που δίνω πάνε καθαρτήρια στο χέρι του Θεού και το ζούσα, θα το έκανα όλη την καρδιά. Σε όλες τις αρετές ισχύει αυτό. Σε όλες τις αρετές για να θυσιάσει κανείς το Θεό. Και επειδή δεν μπορούμε, όχι δεν μπορούμε, δεν θέλουμε, κολλάμε, μας ξεκολλάει ο Θεός, Δημήτρη. Εμάς μιλάω τώρα. Μας ξεκολλάει ο Θεός και λέμε, κάνουμε απορίες και ερωτήσεις. Εγώ πάω στην Εκκλησία, εξομολογέμαι, διαβάζω την Αγία Γραφή, πάω στους κύκλους, ακούω το Λόγο του Θεού, παραχώρησε σε μένα να τραβήξω αυτό το σταυρό. Ο σταυρός παραχωρείται για τις ελλείψεις που μπορούσαμε να κάνουμε και δεν κάναμε για να συμπληρώσουμε το κενό. Να το καταλάβουμε το πράγμα. Και μην ρωτάμε γιατί και διότι. Για να συμπληρώσουμε το κενό. Ο Άγιος Σπυρίδωνας είναι εφάμιλος, επαναλαμβάνω, εις άξιος των Αγίων Αποστόλων. Ο Άγιος Νικόλα, για τον Νικόλα μιλάμε τώρα, επειδή εδώ μέσα είμαστε στο πάει και το μυαλό μου εκεί. Διορθώστε, γι' αυτόν μιλάμε, διαβάζω. Την παρουσία του δεν την έζησαν μόνο τον καιρό που ήταν επί της γης οι χριστιανοί, αλλά την ζούνε και ένα τους αιώνες. Από το 4ο αιώνα που έζησε, 325 είπαμε, μέχρι και που θα κλείσει η αυλαία του κόσμου, θα κάνει την παρουσία του ο Άγιος. Ήρθε ένας το πρωί στην εκκλησία, θα το πω εκείνο, εξωρώμαστε που βλέπω τώρα εδώ, και συναντήθηκα, λέει, μια μέρα, γι' αυτό ήρθε και να σου πει στο γραφείο, με ένα καπετάνιο που δεν είναι καθόλου της εκκλησίας. Και μάλιστα ήρωνας στα γύρω από τα θεία. Λέω, εσύ ταξιδεύεις. Πάρε τον Αγίο Νικόλαο, μήπως σου χρειαστεί, εκεί που ταξιδεύεις τα πλοία μέσα. Και την πήρε. Κανένας δεν μπορεί να πει. Τους καπεταναίες που ταξιδεύουν και περνάνε ένα σωρό, ότι ξέρεις, κολλάει στο θέμα αυτό, γιατί φουρτούνες στη θάλασσα. Την πήρε, λέει, μαζί του. Και στον Ειδικό ωκεανό, κοντά στην Ινδία, λέει, τους πιάνει μία θαλασσοταραχή, το πλοίο θα πήγαινε μέσα. Και είχε την εικόνα, λέει, στο τραπέζι, όλα τα πέταξε κάτω, λέει, η τρικυμία, η εικόνα με όρθια, λέει. Και του λέει ο άλλος, ο δεύτερος, πάρ' την εικόνα, του λέει, και ρίξε τη θάλασσα μέσα, του λέει, δες την με ένα σφαγκάκι ρίξε τη θάλασσα μέσα, του λέει. Την πετάμε στη θάλασσα μέσα, δηλαδή, είναι ροφή, γίνεται φρέσκο. Φανερό. Ας τι έβεσαι τώρα. Ο Άγιος Νικόλας τον αγαπάνε οι καπεταναίοι όλοι, δεν είναι... Σώσει ο Άγιος, ναι. Ο Άγιος Νικόλαος. Διαβάζω ένα κομμάτι.
αλλεπάλληλες φορές καθώς ζούσε και μετά το θάνατό του, ο Άγιος Νικόλαος παρενέβη θαυματουργικός για να προστατεύσει πλοία και ταξιδιώτες που κινδύνευαν στη θάλασσα. Και για τον λόγο αυτό τιμάται ως προστάτης των ναυτικών. Εμφανίστηκε στο τιμόνι ενός πλοίου που παράδερνε στην Τρικυμία και το οδήγησε σε ασφαλές λιμάνι. Μια άλλη φορά έτρεξε να βοηθήσει ένα ταξιδιώτη που έπεσε στη θάλασσα, ο οποίος μόλις φώναξε «Άγιε Νικόλα βοήθημη», βρέθηκε στο σπίτι του. Θα είναι τώρα χρόνια, είχα πάει να προσκυνήσω τον Άγιο Νεκτάριο και απέναντι έχει ένα μοναστηράκι, δεν ξέρω πώς λέγεται, γυναικείο. Πήγαμε να προσκυνήσουμε και μεταξύ να βλέπω μια εικόνα, θάλασσα, ένα καπετάνιο που του γονεύει μια τούφα μαλλιά και τον Αγιοσπυρίδων. Και ρωτάω, γιατί είναι αυτή η εικόνα. Έτσι, λέει, είχε μία αδελφή, ο καπετάνιος. Ο καπετάνιος ήταν αυτός. Και επειδή, λέει, ήθελε να γίνει μοναχή, την έδερνε. Οπότε, σε ένα ταξίδι, το πλοίο βούλιαζε. Λέει, Άγιε Νικόλα, η αδελφή μου να πάει να γίνει μοναχή, σώσε με. Η αδελφή του έγινε μοναχή, αυτό τον πήρε ο Άγιος και τον πήγε πεταχτό σπίτι. Πεταχτό σπίτι. Η εικόνα υπάρχει στο μοναστήρι που είναι απέναντι από τον Άγιο Νεκτάριο. Απέναντι από τον Άγιο Νεκτάριο. Πού στην Αίγινα. Ναι. Απέναντι από τον Άγιο Νεκτάριο. Είναι εδώ ο Άγιος. Είναι εδώ ο Άγιος. Και όχι μόνο εδώ. Και πάντοτε, γιατί γι' αυτό τους έχει ψαγίσει ο Θεός. Για να είναι μαζί μας. Να είναι προστάτες μας. Ξεκάθαρα πράγματα. Αλλά χρειάζεται μία προσεγμένη ζωή. Μία προσεγμένη ζωή. Τη ζωή που μαρτυρεί ο βίος του Αγίου. Ο βίος του Αγίου. Να πω κάτι, κύριε καθηγητά. Να πείσαμε. Πάνω σε αυτό που βοηθάει ο Άγιος τους αμαρτωλούς. Όλους. Εκτός από αυτούς τους πιστούς του, βοηθάει και τους αμαρτωλούς. Ο Θεός του βοηθάει όλους. Ο Άγιος Παΐσιος, όταν έφτασε λέει στη Θράκη για να κάνει επίσκεψη, πήγε λέει και στους μουσουλμάνους. Και τον αγαπούσαν οι μουσουλμάνοι, γράφει το βιβλίο. Αλήθεια. Βέβαια. Έχουμε και μουσουλμάνους που πάνε σε ορισμένες γιορτές χριστιανικές στη λειτουργία και παρακολουθούν. Ναι, βεβαίως. Εκεί που στη Μικρά Ασία κάπου και κάτι τέτοιο συμβαίνει στο Άγιο Γιώργιο, νομίζω που, ναι, που είναι στη. Ναι. Έτσι έχω ακούσει. Άκουσε Τάκη, δικό μας τροπάριο είναι αυτό που ξεκαθαρίζουμε. Και ο αιρετικός και ο αλόθρησκος είναι στα χέρια του Θεού. Δεν κρίνουμε και καταδικάζουμε και το ξεχωρίζουμε. Όχι. Αυτό θα ξεχωρίσει τα πρόβατα από τα ερήφια, λέει ο Κύριος. Την ημέρα που θα έρθει η δεύτερη παρουσία. Και αν τα ξεχωρίζουμε εμείς από τώρα, εμείς παίρνουμε τη θέση του κριτή και λέμε, άτσι εσύ. Από ποιες απόψεις τώρα ρωτήσω αυτό. Εάν παρακαλέσει ο αμαρτωλός τον Άγιο, ενώ έχει αμαρτίες, θα τον βοηθήσει ο Άγιος. Ο Άγιος, άκουσε να σου πω κάτι. Έχεις ένα παιδάκι εσύ, το γονάκι σου και το αγαπάς, έτσι. Ναι. Και έδειξε και σου λέει μπαμπά, του δίνεις χρήματα και είναι και ενώ ένα παιδάκι ζητάει και σου λέει μπαμπά, παππού δώσ' και αυτούνου. Και εσύ τι θα κάνεις. Θα του δώσω. Ο Θεός ανάλογα
Άλλο ότι εμείς πρέπει να προσέχουμε από τους αιρετικούς, γιατί είναι διητήριο, και άλλο τι θα κάνει ο Θεός για τα παιδιά του που είναι παραστατημένα. Αυτό είναι δικό του θέμα. Γιατί γράφει κάπου για Παΐσιος το εξής. Δέστε το εγώ, το έχω διαβάσει στα βιβλία του, τους 6 τόμους, ένα από αυτά. Τον ρωτάει η μοναχή, το έχουμε ξαναπεί. Σώζονται αυτοί που είναι αιρετικοί και έχουν γεννηθεί σε σπίτι αιρετικών και έχουν μεγαλώσει έτσι και θεωρούν σωστό το στραβό? Εμείς θα λέγαμε όχι. Ο Γιος Παΐσιος λέει όχι. Ο Θεός λέει διαβάζει την πρόθεση των ανθρώπων όλων. Και συνεχίζει ο Άγιος. Εάν υπήρχε περίπτωση να ακούσει, και να περάσει μέσα το μήνυμα, την αλήθεια, και να προβληματιστεί, εκεί θα του βγάλει από το, στραβό ο Κύριος. Εκείνους που είναι στραβά, μια ζωή, αυτοί δεν σώζονται μόνοι τους. Έτσι, έτσι ακριβώς είναι. Λοιπόν, για να ερχόμαστε εδώ πέρα, είναι από τα αναστήματα τα πρώτα. Θέλω να ασχοληθώ με το αριθμό 325 που έγινε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος. Για να έχουμε υπόψη μας. Η Σύνοδος τότε κατεδίκασε τον Άριο και τη διδασκαλία του γραμματός. Τη διδασκαλία του γραμματός. Ο Άριος έλεγε ότι η Παναγία γέννησε άνθρωπο και όχι Θεό. Άρα δεν αναστήθηκε για αυτήν την περίπτωση, αφού πέθανε σαν άνθρωπος. Άρα δεν αναστήθηκε. Άρα δεν ήταν ο Κύριος και Θεός το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Προσβάλλει το τριαδικό δόγμα. Ο Κύριος λέει, εγώ και ο Πατέρας μου είμαστε το ίδιο πράγμα. Ένας μεν. Και αλλού γράφει ο Ιωάννης Ευαγγελιστής. Τρεις, το ακούμε καλά. Ισύν εν το ουρανό. Τρεις υπάρχουν στον ουρανό. Αφεντικά. Ένας Θεός δηλαδή. Τρεις. Και το αναφέρει. Ποιοι είναι αυτοί οι τρεις? Και λέει, οι τρεις εν Ισύ. Και οι τρεις είναι ένα Θεός. Καταλάβατε αυτό το πράγμα? Του λέει ο Κύριος ο ίδιος. Λέει, εγώ είμαι στον Πατέρα μου μέσα, ο Πατέρας μου είναι μέσα σε μένα, ναι. Το ίδιο και το Αγιο Πνεύμα, ο ένας μέσα στον άλλον. Είναι η Αγία Τριάδα, ο Μοούσιος και Αχώριστος. Όπως του λέει, του λέμε στην Εκκλησία μέσα. Αυτό πρόσβαλε ο Άριος. Δηλαδή, δεν, η Εκκλησία δεν βρίσκεται μέσα στην αλήθεια δηλαδή. Και η αλήθεια είναι ο Άριος. Αυτό έκανε ο Ιδωλό. Αυτό διδάσκουν οι Αποβάδες. Γι' αυτό το χαστούκησε. Ναι. Γι' αυτό το χαστούκησε. Και δεν μπορώ να σου πω, ο Ιωσός μας λέει, αν ακούσετε έναν και βλαστημάει, αν γίνεται το χέρι, δώστε μία, λέει. Το λέει. Θα γιάσει το χέρι σας, λέει. Εσύ θα του δώσω μία, έτσι. Είναι δύσκολο αυτό. Είναι δύσκολο το αυτό το πράγμα. Λοιπόν, Άγιος Κωνσταντίνος, ο Άγιος Νικόλαος ήταν ο Άγιος Νικόλαος. Έτσι. Εκτός αν ο Κύριος μας δώσει δύναμη και κάνουμε κάτι τέτοιο. Όχι. Για να κλείνουμε το θέμα μας. Οι Άγιοι είναι τα πρότυπά μας. Τα πρότυπά μας. Είχε πάει μια συγγενής μου. Μπορεί να το ξαναπεί πολλές φορές, στον Άγιο Πορφύριο, για συγγενείς μου. Το θυμήθηκα τώρα εδώ, στη ρήμη του λόγου, με την οποία συγγενή μου λίγο πριν, της έλεγα, βρε, άνοιξε να διαβάσει κανένα βίο ενός Αγίου, άντε μου, τι είναι, μου.
μου είπε. Όταν πήγε στον Απορφύριο να το δει, με το που μπήκε μέσα, με το που μπήκε μέσα, της λέει, να διαβάζεις και κανένα βίο Αγίου. Μπαμ, κατευθείαν, χωρίς να... Την ξέρει, χωρίς να την ξέρει. Κωστάκι αυτό μου είπε, επιλέξει, να το θυμάσαι, της λέω. Ναι. Ναι, να διαβάζεις κανένα βίο Αγίου. Γιατί από το βίο του Αγίου παίρνουμε και εμείς τη δύναμη και τη χάρη και πορευόμαστε. Και ο Άγιος είναι μαζί μας. Αυτό διαβάζουμε. Λέγε. Έχω κάτι χωρίς σε αυτό. Για πέστε. Ήρθα τώρα μας εμένα σήμερα, με συγχωρείτε βέβαια. Είχα πάρει το βιβλίο για τους νεομάρτυρες που μαρτύρησαν στην Τουρκοκρατία. Και αν σας πω ότι ανατρίχιασα με τα φρικτά βασανιστήρια που υπέστησαν και λέω, εγώ δεν μπορώ να το διαβάσω άλλο. Το κλείσα και το έδωσα σε μια κυρία. Λέω, καλύτερα να μην τα ξέρω. Όχι, δεν έγινε σωστό με, αυτό. Με τα μαρτύρια τους. Μπορούμε εμείς να τους φτάσουμε και τα μήτα μου, τους μάρτυρες αυτούς. Κοίταξε, το μπορούμε, ξέγραψε το από τη μέση. Το ερώτημα έτσι όπως το θέτεις εσύ. Και οι Άγιοι δεν είναι δυνατόν να μπορέσουν να μαρτυρήσουν αν δεν ήταν χάρη του Θεού. Περνάει ένας μαρτυρική αρρώστια. 13 ετών άρρωστο έχει μια γυναίκα στο Μολοπή. Άμα της έλεγε ο Θεός πριν παντρευτεί ο άνδρας σου θα είναι εφόρου ζωής άρρωστος ή στον άντρα ή σε αυτήν, θα το αντέχανε σαν λογισμό. Όχι. Το αντέχουν σαν έργο, το αντέχουν όμως. Σαν έργο το αντέχουν. Το εξηγείς πώς γίνεται αυτό. Πώς είπα. Η ελπίδα. Δίνει δύναμη ο Θεός. Η ελπίδα. Μήπως γίνει κανένα θαύμα και γίνει καλά. Μήπως. Κοίταξε να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι. Το μήπως η ελπίδα υπάρχει, αλλά χωρίς να υπάρχει εκείνος ο ένας να είναι μαζί τους, δεν αντέχεται η ζωή και το κακό. Δεν αντέχεται, πώς το λένε. Έτσι είναι. Οποιοδήποτε κακό υπάρχει μαζί και ο Κύριος. Κακό για μας. Για μας είναι εξαγνισμός. Έτσι είναι. Και όλοι οι μάρτυρες φύγανε σε αυτά που διάβασες εσύ. Και τρεις χειρότερα ακόμα. Όλοι. Λοιπόν, για να τελειώνουμε. Αυτοί που δεν έχουν ελπίδα καμιά φτάνουν στην αυτοκτονία. Λοιπόν, τελειώνουμε το εξής. Κανόνα πίστεως. Λέει το τροπάριο του Αγίου. Ναι. Η πίστης είναι ο κανόνας που ακολουθεί ο Άγιος και με βάση τα έργα που απορρέουν από την πίστη, πορεύεται ο Άγιος. Με βάση τα έργα που απορρέουν από την πίστη. Έτσι λέει το πιστεύω, θα κάνουμε έργα. Νηστεία, γλυμία, προσευχή, ελεημοσύνη στον τον Άγιο κλπ. Και εικόνα πραότητος λέει. Ήτανε πράος άνθρωπος ο Άγιος Νικόλαος. Πράος. Λέει, μάθετε απ' εμού ότι είμαι πράος και ταπεινός του καρδία. Τον ένα Κύριο επαναλαμβάνουν οι Άγιοι και εγώ να πω ότι εγκρατείας διδάσκαλων. Εσύ είσαι ο δάσκαλος της εγκρατείας αφού ξεκίνησε από μωρό την νηστεία και συνέχισε μέχρι που τον πήρε ο Κύριος, άρα είναι δάσκαλός μας της εγκράτειας ο Άγιος Νικόλαος. Αυτό σημαίνει απλά ότι μην ισχυριζόμαστε ότι δεν μπορούμε να νηστεύουμε εφόσον δεν υπάρχει κόλλημα, κόλλημα. Εδώ στον Άγιο υπήρχε κόλλημα, αλλά το υπερπηδούσε ο Άγιος το κόλλημα. Ναι, την νηστεία την ξεπηδούσε, το μωρό πρέπει να τρώει, όμως εκείνος το ξεπηδούσε το πρόβλημα. Εγκρατείας διδάσκαλος, ανέδειξε σε την πίμνη σου. Σε ανέδειξε, λέει, στην πίμνη σου, προσέξτε, ή των πραγμάτων αλήθεια. Τι σημαίνει αυτό, Τάκη? Η αλήθεια της πίστεως ανέδειξε... Όχι, των πραγμάτων αλήθεια είναι η ίδια η ζωή σου, είναι μια αλήθεια πραγματική και αυτή σε ανέδειξε
η κανόνα πίστοχη εικόνα πραγότητας. Αλλιώς πώς θα αναδιαφέρεται να γινόταν. Σε ανέδειξε λοιπόν... Τα έργα της ζωής σου. Ε? Τα έργα της ζωής σου. Ναι, μα τα έργα είναι αποτέλεσμα της πίστεως. Έτσι είναι. Πάτερ Ιεράρχα Νικόλα, έλεγε. Αυτά είναι κατακλείδη, σαν τέλος, και να έχουμε τη βοήθεια του Αγίου Νικολάου και όλων των Αγίων μας. Θέλω να πείτε κάτι, πέστε το. Αλλιώς, για να μην κυρώνετε την άλλη Τετάρτη, πάλι θα είμαστε εδώ. Εντάξει, φτάνει. Περίπου 50, ούτε 50. Γιατί λέμε τον Άγιο Νικόλα μου, μπροστά των ναυτικών, τον άλλο τον Άγιο Παντελήμωνα, μπροστά των γιατρών. Κατά πόσο είναι αυτό σωστό, έτσι, δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω ότι πιστεύεις στην καρδιά σου, έχεις προστάτη. Κάποιον Άγιο, κάτι που αισθάνεσαι μέσα σου. Η Εκκλησία που αποδέχεται αυτή την ειδικότητα, θα λέγαμε, προστάτης των γιατρών. Γιατρός ήταν ο Άγιος Παντελήμωνας. Ναι. Και έκανε καλά τους αρρώστους. Ναι. Και με βάση αυτή την προοπτική τον πήραν οι γιατροί και είπανε, σε θέλουμε να σε έχω προστάτη. Απαγορεύεται. Ναι, μόνο και τον το Λουκά, τον γιατρός. Τι πάθει άλλο. Δεν απαγορεύεται. Στην καρδιά σου τι αισθάνεσαι. Δεν μπορώ να επιβάλλει κανείς. Αυτό δεν μας το επιβάλλει κανείς. Το να είναι άνθρωποι το κάνουν. Έτσι. Η πίστη σου λες ότι εγώ τον πιστεύω τον Άγιο Παντελεήμονα ή τον Άγιο Σάγιο. Τον Ρώσο. Ναι, ναι, ναι. Δεν μας το επιβάλλει κανείς για να το... Το πιστεύει. Να ακολουθήσουμε αυτό. Μια ιδιαίτερη... Να έχουμε η καρδιά τι λέει. Σε κάποιον άλλο. Άμα δεν το λέει η καρδιά, δεν τον έχεις τίποτα. Έχεις κάτι, αυτό σου είπε. Ναι. Άμα δεν το λέει η καρδιά, ναι, θα παίξεις πολύ. Δεν το θες καθόλου. Τελείως. Ναι, ας πω καμιά. Εγώ έχω λέει τον Άγιο τον Αγιάννη τον πρόδρομο. Στην καρδιά. Ναι, ναι, ιδιαίτερη βλάβεια. Ναι, ναι. Ρε παιδί μου, ο κάθε ένας χριστιανός έχει, βάζει και έναν Άγιο που το θεωρεί πολύ κοντά του. Και το παρακαλεί. Αυτό έλεγε ο Παναγιώτης. Η καρδιά που λες εσύ, αυτό σου λέει και την Παναγία προηγουμένως. Δεν απολύνεται τους άλλους, αγίους. Όχι, λέει, γέροντα λέει, να φυλάω πρώτα την Παναγία, τον Χριστό και μετά τους Αγίους. Γιατί λέει, ζηλεύουν είναι η Παναγία μπας σε άλλους. Δηλαδή, όταν εγώ βάζω πολυούχο στο σπίτι μου μέσα, έναν Άγιο σημαίνει, οι άλλοι θα κάνουν παράπονα στον Κύριο, γιατί εγώ πήρα τον Άγιο τάδε και άλλος πήρε τον άλλον Άγιο, προς Θεού, αυτά είναι ανθρώπινα. Είναι ανθρώπινο. Ναι, ναι, ναι. Το άλλο λέει ο Άγιος Μινάς είναι ή ο Άγιος Φανδούρες για να βρίσκεις λέει τα χαμένα. Οι άνθρωποι τα κάνουν αυτά. Ναι, ναι, ναι. Σε όποιον Άγιο και αν περθείς. Έχει να αποκριθεί μια φορά δύο τρεις και έχει καθαρωθεί. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, σήμερα μέρας πόσο έχει. Έξι. Να έρθουμε και την άλλη Δετάρτη να κλείσουμε με Χριστουγεννιάτικο. Τώρα ας έρθουμε, σήμερα είμαστε 10 άτομα μας. 11. Δόξα τω Θεώ. Άγιος, να είμαστε εδώ. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Πάτερ μόνο της ουρανής αγιαστήτων μας, ελθέτε βασιλείας, ελθέτε βασιλείας, όσοι ουρανό και της γης, τον άρθρο ημών των ποιούσεων, δώσει μη σήμερα και αύξημε τα πλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουν τους λέτες ημών, και εμείς ενέγγεις μας τον ημών, αλλά ρίχνει μας ο πληγωγικός. Διευκόντων Αγίων Πατέρων, Κύριε Ιησούς Χριστός, ελέγχει και σας ποιμάς αμήν. Καληνύχτα μας. Και μια φορά και μετά του χρόνου. Του χρόνου στα 80.